Επόμενη μέρα τη Συνόδου Κορυφή στην Αίγυπτο για την κλιματική αλλαγή που είχε στο επίκεντρο τη και την πρωτοβουλία τη Κύπρου για αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση, συζητήθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου. Εκδήλωση με τίτλο Πρωτοβουλία τη Κύπρου για την κλιματική αλλαγή, επόμενη μέρα τη Συνόδου Κορυφή στην Αίγυπτο, προκλήσει και προοπτικέ, διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στην Αίγυπτο, κατά τη διάρκεια της οποίας υπεγράφει σχετική πολιτική διακήρυξη για την έναρξη υλοποίησης της Κυπριακής Πρωτοβουλίας για την κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, το επιστημονικό έργο της οποίας συντονίζει το Ινστιτούτο Κύπρου. Μέσα από την στοχευμένη συλλογική δράση καταφέραμε τα επιστημονικά ευρήματα να τα παρουσιάσουμε με τρόπο που θα καταδείχνει την αναγκαιότητα για μια περιφερειακή συντονισμένη δράση. Η συζήτηση που ήταν ανοιχτή για το κοινό πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φίλη του Ινστιτούτου Κύπρου. Ευρύτατα πλέον αναγνωρίζεται πως η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Γενικά οι αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και όχι μόνο είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτές και παραδεκτές. Για την Κυπριακή Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή μίλησε επίσης ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για την Κλιματική Αλλαγή και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, καθηγητής Κώστας Παπανικολάς.